Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω ένα εργαλείο που δημιουργεί IP Blocks, Intellectual Property Blocks, δηλαδή blocks που περιγράφονται σε BSDL και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερους σχεδιασμούς σε System on Chip. Χρησιμοποιεί ένα backend που έχω αναπτύξει εδώ και κάποια χρόνια στο εργαστήριό μου και αυτό το backend δημιουργεί λοιπόν αυτούς τους κώδικες. Ας δούμε καταρχήν τι είναι το Magnus Comparator. Η περιγραφή της παρουσίασης θα ακολουθήσει τα τυπικά βήματα που όλοι περιμένουμε. Καταρχήν, το Magnus Comparator είναι αυτό που κάνει συγκρίσεις μεγεθών. Η σύγκριση είναι ένα πολύ βασικό πράξη που βρίσκεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Όταν λέμε α μεγαλύτερο του β, α ίσον β κτλ, όλα χρησιμοποιούν ένα συγκριτή μέσα. Αυτό που είδαμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που να δημιουργεί συγκριτές. Υπάρχουν κάποιοι fixed συγκριτές, ας πούμε για 8, 16, 32 bit, αλλά δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που να λες θέλω π.χ. 21 bit συγκριτή και να σου δημιουργεί. Αν και είναι μια πολύ βασική πράξη. Έτσι λοιπόν είδαμε αυτό το κενό και γιατί θέλαμε αυτό το συγκριτή. Γιατί αυτόν τον καιρό αναπτύσσουμε μια δικιά μας FPU που είναι custom. Γιατί ως τώρα ξέρουμε ότι είναι το single precision και το double precision FPU, δηλαδή 32 bit και 64 bit κτλ. Οπότε εμείς θέλαμε όμως να δούμε και άλλες FPU, δηλαδή να φτιάξουμε μια FPU 81 bit ή 93 bit. Διάφορα, δηλαδή να κάνουμε ένα exploration, να κάνουμε μια custom αρχιτεκτονική. Γιατί όπως είδαμε και σε κάποιες διαλέξεις, το custom, αυτό που θα μας βοηθήσει πιο πολύ να πετύχουμε καλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αυτό που λέμε heterogeneous architectures, heterogeneous αρχιτεκτονικές. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτά τα 5-10 fixed blocks, να έχουμε άλλα blocks αναλόγως στην εφαρμογή και ιδιαίτερα αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο π.χ. accelerator. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να σχεδιάσουμε την FPU, είδαμε ότι δηλαδή να σχεδιάζεται όχι με το χέρι, με εργαλείο να γίνεται σύνθεση. Είδαμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της FPU είναι και ένας παραμετροποιήσιμος συγκριτής μεγέθους. Δηλαδή, να μπορούμε να πούμε θέλουμε συγκριτή π.χ. για 31 bit που λέει ο λόγος. Και γιατί θέλουμε συγκριτή μεγέθους, γιατί για τις πράξεις με FPU, που είναι για πράξεις με πραγματικούς αριθμούς, ας πούμε σε κάποια στιγμή ελέγχουμε τον εκθέτη, άμα είναι 0. Άρα θέλουμε να σύγκριση με το ίσο με το 0. Θέλουμε να συγκρίνουμε τους εκθέτες ποιος είναι μεγαλύτερος και ποιος είναι μικρότερος, ώστε να γίνει η μετατόπιση του μικρού εκθέτη προς το μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να έχουμε ίδιο αριθμό από bit. Άρα λοιπόν ήταν σημαντικό πρόβλημα που δεν είχαμε ένα τέτοιο εργαλείο και αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα συγκριτή μεγέθους παραμετροποιήσιμο, που βάζουμε κάποιες παραμέτρους και μας εξάγει ένα DSDL αρχείο που μπορούμε να το κάνουμε σύνθεση. Και ασφαλώς βέβαια η λογική είναι ότι η αυτοματοποίηση βοηθάει στο να κάνουμε μια καλύτερη εξερεύνηση στο σχεδιαστικό χώρο και να πετύχουμε τα αποτελέσματά μας. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια και εγώ προσπαθώ προς την αυτοματοποίηση παρά να γράφω κώδικα. Δηλαδή γράφω σε Python και χρησιμοποιώ το backend αυτό που έχω αναπτύξει και αυτό δημιουργεί VSDL. Οπότε αποφεύγω να γράφω κατευθείαν VSDL για ένα component. Προσπαθώ πάντα να τα κάνω όλα generic. Έτσι λοιπόν, το εργαλείο αυτό είναι online και μπορείτε και αυτή τη στιγμή να το δοκιμάσετε. Είναι στη σελίδα του εργαστηρίου, δηλαδή άμα βάλετε το arc.ict.uwmgr, βάλετε το όνομά μου, το ίδιο είναι, μην αναζητήσεις, θα πάτε στη σελίδα που λέει online tools και υπάρχει το Magnus Comparator. Μπορείτε λοιπόν να το επισκεφτείτε και να τοποθετήσετε τις παραμέτρους που θέλετε και να σας βγάλει κατευθείαν ένα κώδικα VSDL και κάποια άλλα στοιχεία που θα δούμε συνέχεια. Πώς ξεκινήσαμε λοιπόν για το σχεδιασμό. Θέλαμε να βρούμε για το Magnus Comparator. Είδαμε ότι υπάρχουν καταρχήν fixed comparators. Θες για 8 bit. Fixed όμως για συγκεκριμένες τιμές που χρησιμοποιούνται. Στα τυπικά κυκλώματα. Ας πούμε 8, 16 κτλ. Άρα λοιπόν αρχίσαμε να ψάχνουμε να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί δεν θέλαμε κάτι fixed. Θέλουμε κάτι που να είναι ευέλικτο. Και μπορέσαμε και βρήκαμε μια πατέντα που είχε κατατεθεί το 78, η οποία όπως θα δούμε με πολύ βασικά στοιχεία, απλές λογικές πύλες, σε μία μορφή που συνδέονται ιεραρχικά, καταφέρνει να δημιουργεί τις τρεις εξόδους που περιμένουμε από ένα συγκριτή. Οι τρεις έξοδοι λοιπόν, η μία έξοδος είναι η έξοδος της ισότητας, που ενεργοποιείται όταν ασφαλώς είναι ίσα τα δύο νούμερα που βάζουμε, του μεγαλύτερου και του μικρότερου.
Και θέλαμε αυτή τη μορφή γιατί αυτό θέλουμε στο FPU να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις τρεις εισόδους. Κάθε φορά ασφαλώς μία μόνο θα είναι σε ενεργοποιημένη μορφή. Δηλαδή θα είναι οι άλλες δύο σε τιμή 0 και μία μόνο θα είναι σε τιμή 1. Έτσι λοιπόν αυτό το κύκλωμα αποτελείται από τις βασικές πύλες, NOT, AND και OR. Δέχεται δύο αριθμούς και έχει τρεις εξόδους. Την G που είναι greater, α μεγαλύτερο του β, ε από το equal, α ίσον β και lower, less, α μικρότερο από το β. Αποτελείται από τέσσερα βασικά κυκλώματα, τα οποία αναλόγως τον αριθμό των bits που θέλουμε, συνδυάζονται κατάλληλα και εξάγουν το τελικό αποτέλεσμα. Το πρώτο κύκλωμα είναι ένα συγκριτής ενός bit. Δέχεται στην είσοδο δύο ενός bit ψηφία, δηλαδή το α και το β, και όπως βλέπουμε αποτελείται από τέσσερις NAND πύλες και εξάγει αυτή την ενδιάμεση μορφή που έχει τη tilde από πάνω, που δηλώνει NOT βασικά, αλλά είναι λοιπόν ενδιάμεσα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Για παράδειγμα, αν έχουμε και στο α και στο β 0, τότε θα εξαχθεί, θα δούμε αν ακολουθήσουμε εδώ πέρα το αποτέλεσμα, δηλαδή ίσο θα πρέπει το ε αυτό θα είναι 0 και τα άλλα θα είναι 1, δηλαδή 1, 0, 1. Είναι, γι' αυτό είναι η τίλτα που δηλώνει το ανάποδο μέγεθος, που βέβαια θα το τροποποιήσουμε συνέχεια. Βγαίνουν λοιπόν αυτά τα ενδιάμεσα στοιχεία. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι αν θέλουμε π.χ. για 64 bit να συγκρίνουμε, θα πρέπει 64 φορές να έχουμε αυτό το κυκλωματάκι σε κάθε bit. Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιείται είναι το 3-NOT, δηλαδή 3 πύλες NOT. Και αυτό κάνει γιατί είπαμε πριν ότι τα ενδιάμεσα J, ε και L σήματα είναι αντιστραμμένα, άρα λοιπόν τα κάνουμε σε μία μορφή που είναι τη κλασική που γνωρίζουμε, το 0 ότι είναι ότι δεν ισχύει και το 1 ότι ισχύει, ότι είναι true. Αυτά τα ονομάζουμε κανονικοποιημένα σήματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι για 64 bit θα έχουμε 64 τέτοια υποκυκλώματα. Το επόμενο, το τρίτο κύκλωμα, είναι το κύκλωμα τύπου 1, όπως λέγεται, όπως το έχει ονομάσει και ο συγγραφέας, ο αρχικός. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό όπως βλέπουμε το κύκλωμα, δέχεται καταρχήν τα ενδιάμεσα σήματα, αλλά τα δέχεται με τη μορφή, όπως βλέπετε εδώ, αυτό το σύμβολο, το μικρότερο, δεν είναι το μικρότερο βασικά, είναι εδώ πέρα που ορίζουμε, είναι από αριστερά. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνδέονται, από αριστερά δέχεται την είσοδο και το άλλο από δεξιά. Οπότε αυτό έχει ως συνέπεια να συνδεθούν όλα τα προηγούμενα υποκυκλώματα και στη συνέχεια να εξαχθούν αυτές οι τιμές, το G, ε και το L. Υπάρχει και το τύπου 4, το οποίο συνδέει τις εξόδους από κυκλώματα τύπου 1. Θα δούμε και ένα σχηματικό που θα τα έχει όλα στο τέλος. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως βλέπετε, παίρνει αυτά τα ενδιάμεσα σήματα που έχουν εξαχθεί, τα G, τα κεφαλαία, δηλαδή όπως είδαμε πριν, εδώ πέρα έχει το G, ε και το L. Άρα λοιπόν, κάθε bit εξάγει αυτά τα τρία bit εξόδου, το G, ε και L. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ενώνουμε σε αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, G, ε, L, και στη συνέχεια μας εξάγει το τελικό αποτέλεσμα. Θα ακολουθήσει ένα σχηματικό στο τέλος για να δούμε κάποια παραδείγματα. Ασφαλώς ο πιο μικρός συγκριτής ενός bit, θα είχε αυτή τη μορφή, δηλαδή οι δύο είσοδοι, α και β, ο συγκριτής ενός bit και στη συνέχεια εδώ απλώς χρησιμοποιούμε ένα 3-NOT. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε Type 1 ούτε Type 4, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε τίποτα. Είναι μόνο τα ίδια τα bit. Και μας βγάζει αυτές εδώ τις εξόδους. Αυτή η έξοδη, ξαναλέω, είναι one hot τύπου έξοδη, δηλαδή έξοδη όπου κάθε φορά μόνο μία έξοδος θα είναι λογικό, θα είναι true, θα είναι λογική τιμή 1. Και όλες οι άλλες έχουν λογική τιμή 0. Άρα λοιπόν για ένα bit είναι εδώ πέρα. Άμα θέλουμε για 5 bit, παρατηρούμε λοιπόν, ώστε έστω έχουμε αριθμό στο α και το β, δηλαδή α0, α1, α2 κτλ. Και β0, β0, β1, β2 κτλ. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε 5 bit, άρα 5 κυκλωματάκια του ενός bit χρησιμοποιούνται. Εδώ πέρα γίνονται μετά οι συνδυασμοί, δηλαδή όχι συνδυασμοί, παίρνουμε και τα ιεραρχικά τα ενώνουμε με Type 1.
Εδώ πέρα λοιπόν ενώνονται τα υπένα, εδώ με τα υπένα, αλλά αυτό εδώ πέρα με τρίνοντ. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιο άλλο. Και στη συνέχεια με το Type 4 κάνουμε τους συνδυασμούς και εξάγονται τα τελικά bit, τα 3 bit, που είναι σε μορφή one hot, δηλαδή κάθε φορά μόνο ένα, ξαναλέω, είναι σε λογικό true, για να έχουμε το αποτέλεσμα. Αν έχουμε 8 bit, δηλαδή ένα άρτιο αριθμό από bit, τότε δεν χρειάζεται τα 3 not, μόνο Type 1 και Type 4. Ιεραρχικά λοιπόν βλέπουμε, cascade είναι η σύνδεση, γίνεται, καταλήγουμε λοιπόν στο τελευταίο επίπεδο. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο πολλά bit έχουμε, τόσο πιο μεγάλο είναι και το δέντρο σε βάθος, που βέβαια αυξάνει και την καθυστέρηση. Αλλά εντούτοις, επειδή είναι απλές πύλες κτλ, η συχνότητα λειτουργίας είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό λοιπόν το εργαλείο έχει δημιουργηθεί σε Python, δηλαδή είναι σε γραμμή εντολών, παίρνει όλες τις παραμέτρους. Βέβαια χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες του εργαλείου που είχα αναπτύξει στο παρελθόν, που εξάγει VHDL, και επικοινωνεί από ένα web server. Μπαίνουμε, το εκτελούμε, βάζουμε τις παραμέτρους και εκτελείται από πίσω αυτό το Python σκρυπτάκι, κάνει όλες τις πράξεις και μας εξάγει VHDL. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα, βάζουμε τα bit, βάζουμε ένα αριθμό από test vectors, γιατί εννοείται ότι πρέπει να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του κυκλώματος. Και εμείς λέμε ότι είναι σωστό, αλλά ασφαλώς εσείς δεν πρέπει να πιστεύετε κάποιον που λέει κατευθείαν ότι είναι σωστό. Πρέπει να το δοκιμάσετε κι εσείς, έτσι, για τυπικούς λόγους. Οπότε εμείς παρέχουμε όλα τα test vectors, δηλαδή μπορεί να πεις θέλω και π.χ. 100 test vectors κτλ. Τα οποία θα δούμε πώς δημιουργούνται και επιτρέπουν όμως ο ίδιος ο χρήστης ή ο implementer να πάει και να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει την ορθή λειτουργία. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να εξάγουμε VHDL ή να εξάγουμε VHDL και το σχηματικό για να δούμε τις συνδεσμολογίες. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα αποτελείται από τρία βασικά κομμάτια το backend, ένα από τα οποία είναι και το testbench generator. Και βέβαια, το πρώτο είναι το design module που καθορίζει την ιεραρχική δομή τι component θα μπει που, το περιγράφει σε μια ειδικού τύπου μορφή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε ένα ειδικό netlist που έχω δημιουργήσει και χρησιμοποιεί το σύσοδο και συνέχεια εξαγεί το VHDL. Για το design module, το κυρίως loop που καλεί βέβαια όλες τις συναρτήσεις είναι, ελέγχει για όλα τα αριθμό των bits, ελέγχει, τοποθετεί είτε 3 notes, είτε type 1, είτε type 4 κτλ. Και συνέχεια αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να συνδεθούν όλα. Βέβαια, όταν λέμε τοποθέτηση, είναι να πάει να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες περιγραφές για να φτιάξει το netlist. Δηλαδή, όλο αυτό δημιουργεί ένα netlist. Ένα ειδικού τύπου netlist. Το netlist είναι ένα netlist τύπου βασικά τριών διαστάσεων, όπου ορίζονται μόνο οι είσοδοι σε κάθε component. Δηλαδή, λέμε θα βάλω ένα component σε μία συνταγμένη, ας πούμε, χι, ψι, γουάι, ίσως αυτό εδώ πέρα, και θα δεχτεί είσοδο από ένα άλλο component. Δηλαδή, μόνο οι είσοδοι ορίζονται σε αυτό. Είναι ένα πολύ compact netlist, σε αντίθεση με άλλα netlist που λες και τις εξόδους και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα ορίζει μόνο το component και τις εισόδους και το εργαλείο αυτόματα δημιουργεί όλες τις εσωτερικές δομές και το VHDL κώδικα. Το άλλο component που έπρεπε να φτιάξουμε βέβαια ήταν το testbench. Για να κάνουμε το testbench δημιουργούνται δύο random αριθμοί οι οποίοι είναι μοναδικοί. Δηλαδή, άμα ζητήσουμε 100 αριθμούς, κάθε φορά ελέγχονται και οι προηγούμενοι, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα test benches. Στη συνέχεια γίνεται ένας υπολογισμός αριθμητικός στον επεξεργαστή του σωστού αποτελέσματος και ελέγχεται το αποτέλεσμα που βγαίνει από το module. Αυτό το αποτέλεσμα ασφαλώς σε μορφή VHDL, δηλαδή ελέγχει το output signal κατά πόσο είναι αυτό που έπρεπε να είναι σύμφωνα με τον υπολογισμό που έχουμε κάνει πριν. Εννοείται ότι το test bench είναι VHDL, εκτελείται σε έναν προσβιωτή και κατευθείαν με αντίστοιχη εκτύπωση μηνυμάτων λέει π.χ. test bench OK, test bench failed για κάθε test vector. Δηλαδή εξετάζεται ένα test vector και κάνει ένα assert. Assert είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να εκτυπώσουμε σε περίπτωση
όταν κάνουμε κάποιον έλεγχο σε BSDL. Οπότε με ένα set λέει, ας πούμε, εγώ το περίμενα να είναι ίσο, ας πούμε, να βγει το equal ίσον 1. Και λέει assert ότι αν δεν είναι ίσο, τότε βγάλε μήνυμα, εκτύπωσε ένα warning ότι για αυτές τις εισόδους υπάρχει ασυνέπεια. Βέβαια, δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτό, μπορείτε να το δοκιμάσετε και να δείτε όλο το test bench OK. Και βέβαια να δείτε και τον κώδικα ότι πραγματικά είναι τυχαία η αριθμή, δεν είναι η ίδια αριθμή, είναι μοναδική και λειτουργεί σωστά. Αυτό λοιπόν βγάζει μια RTL περιγραφή, μια περιγραφή δομής η οποία είναι ανεξάρτητη από πλατφόρμα, δηλαδή μπορεί να γίνει είτε σε FPGA, είτε σε ASIC, είτε σε οποιοδήποτε vendor. Και σχετικά με τα αποτελέσματα, δεν είναι pipeline όπως έχουμε δει αυτή η έκδοση, κάτι που βέβαια στο μέλλον θα το αλλάξουμε. Αποτελέσματα λειτουργίας βλέπουμε π.χ. ως και 64 bit είναι πάνω από 200 MHz σε Vertex 6 και βέβαια δεν έχουμε περιορισμό bit, μπορούμε οτιδήποτε bitwidth. Εμείς βέβαια εδώ επιλέξαμε λίγο κάπως standard bitwidth, αλλά μπορούμε οτιδήποτε bitwidth να δημιουργήσουμε και να έχουμε αυτή την μορφή. Βέβαια δεν υπάρχουν άλλα module που να κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, οπότε δεν υπάρχουν συγκρίσεις με άλλους συγγραφείς. Άρα λοιπόν, κάποια μελλοντικά πράγματα σίγουρα πρέπει να γίνει pipeline, εννοείται αυτό εδώ πέρα, κάτι που θα γίνει, δηλαδή τα άλλα modules τα έχουμε ήδη κάνει pipeline, αυτό δεν τα έχει γίνει ακόμα, βέβαια είναι απλό, θα πρέπει να βάλουμε ένα απλό D-flip-flop μετά από κάθε module και βέβαια προσέχοντας όταν έχουμε μονό αριθμό από bit να υπάρχει κατάλληλη καθυστέρηση γιατί μπαίνει εκεί πέρα ένα 3 note ενώ στα άλλα μπαίνουν type 4, οπότε υπάρχει μια, μπορεί μια ελάχιστη διαφορά μπορεί ίσως στο latency. Άρα λοιπόν το πάει να γίνει το pipeline και αυτό βέβαια προκύπτει να το χρησιμοποιήσουμε για να δομήσουμε μεγαλύτερα κυκλώματα. Αυτό λοιπόν, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας κάνουμε, νομίζω έχουμε ένα λεπτό έτσι να δούμε ένα απλό γρήγορο demo για να δεις τη BSDL και να δεις, λοιπόν, άρα στο site, GR, λοιπόν, Magnet Comparator, έστω αυτό ας πούμε, να πάρουμε ένα Magnet με 4 για να είναι, να βάλω και το σχηματικό, να βάλω εδώ Create BSDL and Schemat 4. Λοιπόν, αυτό τώρα, μας δημιουργεί ένα σχηματικό, εντάξει, είναι κάποια μηνύματα, ας πούμε το σχηματικό να το ανοίξω, που έχει δημιουργηθεί. Βλέπουμε εδώ πέρα τα δύο inputs, 4-bit και 4-bit, και λέει τα διάφορα στάδια, type 1, type 4 και τις εξόδους. Καταλήγουμε στις τρεις εξόδους εδώ πέρα. Αυτό είναι το σχηματικό. Ένα σχηματικό που εξάγεται με τη μορφή graph, γιατί είναι πιο εύκολο με Python να φτιάξουμε ένα dot graph και να το απεικονίσουμε. Τώρα, σχετικά με τη VSDL, θα το ανοίξω, μπορώ, open with, να βάλω κανένα notepad. Ωραία. Εδώ πέρα καταρχήν ορίζω τα components που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι structure. Τα signals και μετά είναι όλα τα port maps εδώ πέρα. Οπότε τα οποία ταιριάζουν με το σχηματικό. Δηλαδή τώρα εδώ είναι ας πούμε στο 2-1-0 συντεταγμένοι. Όλα αυτά είναι οι συντεταγμένες των τριών διαστάσεων χώρο που είναι το netlist. Και βέβαια υπάρχουν και οι κατάλληλες μεταφορές σημάτων, δηλαδή βλέπουμε ότι από την είσοδο 0, το 0 bit πρέπει να πάει σε αυτό το σήμα. Δηλαδή πώς δρομολογούνται όλα τα σήματα κτλ. Και να σου δείξω και το test bench. Θα το ανοίξουμε και αυτό με το notepad. Στο test bench λοιπόν, να πάω λίγο παρακάτω. Να χαμηλώσω λίγο το font. Να το βάλω ίσως 16. Ορίζει το ρολόι, ωραία, ας πάμε εδώ πέρα. Έστω εδώ, random, βγήκε η τιμή 3 στο 1 input vector, που είναι 1-1. Άρα λοιπόν, τοποθετούνται οι τιμές, εδώ το 7 και εδώ το 11, και στη συνέχεια, αυτό είναι αρνητικό κιόλας, δηλαδή συγκρίνει και αρνητικό, αυτό είναι βασικά το 1-0-1-1, και εδώ είναι το 0-1-11. Το output είναι 1, δηλαδή έχει προϋπολογιστεί ότι έπρεπε να έχει αυτή την τιμή. Και ελέγχει συνέχεια, assert, λέει αν το output, το signal 2 είναι το αντίστοιχο bit, αν δούμε από το προηγούμενο αρχείο, είναι το bit ενδεχομένως που αντιστοιχεί στο 1.
Αν είναι ένα, τότε να γράψει ένα μήνυμα λάθος, ότι περίμενα expected αυτή την τιμή, ενώ βρήκα 0, ας πούμε. Αλλιώς λέει test bench OK. Δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να δει κυματομορφές και τέτοια. Το βάζει κατευθείαν μέσα στο model σημείο ό,τι θέλει και κατευθείαν πατάει εκτέλεση και στο τέλος τερματίζει αυτόματα. Δηλαδή εδώ πέρα στο τέλος ολοκληρώνεται το test bench και κατευθείαν σου λέει simulation end και όλα θα λέει test bench OK, test bench OK, test bench OK κτλ. Δηλαδή με ένα απλό τρόπο μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει την ορθή λειτουργία. Εγώ έχω κάτι που έχω εντύπωση. Είχατε βασίσει κάποια από τα βασικά υποκυκλώματα πάντα σε μια πατέντα. Ναι, έχει λήξει η πατέντα. Έχει λήξει. Έχουν περάσει 30 χρόνια, ναι. Ναι, ήταν... Δεν έχει προβλήματα, δηλαδή ακόμη και η εμπορική. Όχι, έχει λήξει αυτό. Ναι, το κοιτάξαμε αυτό. Ναι.